me as a pet. They're different species from different countries. We love to sing using our four wings. Noisiest of the lot. Λοιπόν, καλησπέρα. Ανοίγω και το βίντεο. Ίσως έχετε απορία. Τι είναι αυτό το βιντεάκι που σας δείχνω στην οθόνη αυτή τη στιγμή, αλλά θα απαντήσω την απορία με το να κάνω share ένα έγγραφο της οθόνης μου. Θα κλείσω λίγο αυτό εδώ πέρα και θα δείτε. Στα πλαίσια λοιπόν που σας παρουσιάζω διάφορα ενσωματωμένα συστήματα, ένα από τα συστήματα που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι το Bug Racer. Τι είναι αυτό το Bug Racer? Είναι ένα παιχνίδι, ίσως αρκετά πετυχημένο, όπως θα δούμε και από τα reviews, το οποίο έχει μέσα ό,τι περιμένουμε σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή μικροεπεξεργαστή, αισθητήρια που λαμβάνει input από κάποια κουμπιά που βρίσκονται μέσα στο όχημα, τα actuator, οι ενεργοποιητές, είναι οι κινητήρες, και έχει και ένα cricket μέσα, ένα τριζόνι. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει αυτό το άρθρο για το Bug Racer, αυτό το αρκετά ιδιαίτερο ενσωματωμένο σύστημα, όπως αναφέρει εδώ το άρθρο, συχνά όταν παίρνουμε ένα κουτί στα χέρια μας, συνήθως λέει δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες. Φανταστείτε να γράφει δεν περιλαμβάνεται το cricket, το τριζόνι. Είναι ήδη παράξενο, θα μας φανεί, και πράγματι αυτό το φέρνει κάποιος, θα το βρει στον κήπο του και θα το τοποθετήσει μέσα. Είναι λοιπόν αυτό το όχημα, το οποίο έχει βέβαια οπές αέρα, έχει χώρο για τροφή, έχει να βάλει δηλαδή κάποια τροφή μέσα αυτός που θα το ιδιοκτήτης, για την ευζωία δηλαδή. Μικρά κομμένα φρούτα και λαχανικά, και έχει αισθητήρες κίνησης, και αναλόγως που βρίσκεται το ριζόνι, μπορεί και μετακινείται το όχημα ανάλογα. Δηλαδή, άμα είναι μπροστά, πάει μπροστά, άμα είναι πίσω, πάει πίσω, άμα βρίσκεται δεξιά-δεξιά και αριστερά-αριστερά. Έτσι, λοιπόν, γίνεται αυτό το steering. Πρέπει να έχει ασφαλώς κάποιες μπαταρίες για την ενεργοποίηση του όλου κυκλώματος, και δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό, στα $30, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί όπως αναφέρει εδώ, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο στο Τόκιο είχαν χρησιμοποιήσει για μήνες, όχι used, moths. Τώρα το τι είναι το moth, η αλήθεια είναι ότι διαφεύγει. Αλλά άμα θέλετε να σας δείξω την εικόνα, είναι αυτό. Α, νυχτοπεταλούδα. Χρησιμοποίησαν λοιπόν moths, εξού και η ταινία Mothman Prophecies. Η προφητεία της νυχτοπεταλούδας, πολύ καλή ταινία. Χρησιμοποίησαν λοιπόν νυχτοπεταλούδες για να καθοδηγήσουν ένα άλλο ρομπότ, ή κάποιοι άλλοι επιστήμονες είχαν τοποθετήσει ρόδες σε ένα ψάρι. Ασφαλώς όχι στο ίδιο το ψάρι, αλλά σε μία συσκευή, σε ένα ενσωματωμένο σύστημα που είχε νερό, γυάλα, και μπορούσε να παρατηρεί το ψάρι σε ποια περιοχή της γυάλας βρίσκονταν και να ενεργοποιεί κάθε φορά την αντίστοιχη κίνηση. Έτσι λοιπόν είχαν δώσει δυνατότητα σε ένα ψάρι να μετακινείται σε ένα χώρο. Και πράγματι, αυτό, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι είναι κάποια φάρσα πρωταπηλιάτικη, που ίσως βγήκε πρωταπηλιά δηλαδή, όχι ότι έχουμε σήμερα πρωταπηλιά, αλλά γιατί μπορεί να έχει αυτή την απορία, να ξέρετε ότι είναι πραγματικό προϊόν. Στο Amazon μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτό το όχημα, όπως βλέπετε στην εικόνα εδώ πέρα, όπου βλέπουμε ότι βάζουμε ένα cricket μέσα στο όχημα και αυτό το καθοδηγεί
και μπορεί να κάνει και διαγωνισμό κάποιος, πώς είναι διαγωνισμοί ποντικοδρομίες και τα λοιπά. Κάποιος μπορεί να έχει κρυποδρομίες, για παράδειγμα, αλλά με οχήματα. Και τα σχόλια, θετικά, 4,2 στα 5, αρκετά πετυχημένο. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ πέρα, ο γιος μου το ήθελε εδώ και χρόνια, τελικά το πήρε, το καλύτερο δώρο για παιδιά. Και γενικότερα είναι ένα συμβαδομένο σύστημα που φαίνεται ότι βρήκε απήχηση. Και μην ξεχνάμε ότι και τα οικονομικά καθοδηγούν την ανάπτυξη των συμβατομένων συστημάτων και γι' αυτό βγήκε και extension. Υπάρχει, όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το back playground που μαζί τα πουλάνε. Τέλος πάντων, αρκετά ιδιαίτερο ενσωματωμένο σύστημα. Βέβαια, τώρα θέτονται θέματα, ερωτήματα όπως μήπως είναι λίγο βάναυσο το να πιάνουμε ένα ζωντανό και να το βάζουμε μέσα σε ένα όχημα για τη δικιά μας διασκέδαση. Η αλήθεια τώρα είναι πράγματι, αν το πούμε από αυτή τη σκοπιά, είναι λίγο σκληρή και γενικότερα ο άνθρωπος επιδεικνύει μια βάναυση συμπεριφορά προκειμένου να διασκεδάσει εις βάρος των ζώων και γι' αυτό δεν γλιτώνουν και τα crickets. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, εφόσον φαντάζομαι το απελευθερώσει μετά από το ζωντανό, απλώς θα έχει λίγο ταλαιπωρηθεί όσο έπαιζε με το όχημα αυτό. Δεν νομίζω να το ξεχάσει μέσα στο όχημα και να το βάλει στο ράφι και να το ανοίξει μετά από μέρες και να το βρει σε άσχημη κατάσταση. Οπότε κάποιος που θυμάται να το απελευθερώνει μετά, νομίζω δεν θα προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Πάντως, αυτά είναι και project που μπορεί κάποιος από εσάς να λάβει. Για παράδειγμα, έχετε κανένα χαμστεράκι σπίτι σας, θέλετε να το δώσετε wheels, δηλαδή ρόδες, να φτιάξουμε ένα, αν θέλετε, ένα σωματωμένο σύστημα που να καθοδηγείται από το ποντίκι. Το άλλο, με το ψάρι. Μια γυάλα να τη βάλετε σε ρόδες και να μετακινείτε στο χώρο. Και αυτό είναι αρκετά ιδιαίτερο project, γιατί θα πρέπει να ανοιχνεύετε η τοποθεσία που βρίσκεται το ψάρι και θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, με όραση μηχανής. Φανταστείτε Raspberry, κάμερα, όραση μηχανής, βλέπει το ψάρι από πάνω δηλαδή, βλέπει, έχουμε χωρίσει την γυάλα σε 4 τεταρτημόρια και αναλόγως σε ποιο τεταρτημόριο είναι, κινείται το όχημα. Βέβαια, υπάρχει και το ερώτημα, γιατί να τα κάνουμε αυτά, αφού είναι ίσως ανούσια. Απ' την άλλη, όμως, μπορεί κάποιος να πει και να υποστηρίξει ότι είναι στη διαδικασία μάθησης. Δημιουργούμε ένα ιδιαίτερο project, γιατί απλώς μπορούμε. Γιατί στην πορεία μαθαίνουμε όλες αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται για να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο σύστημα και εξάλλου θα διασκεδάσουμε στην πορεία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η διασκέδαση πρέπει να παίζει ρόλο σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, αυτό που σχεδιάζουμε, πρέπει να μας αρέσει, να διασκεδάζουμε και στο τέλος να δημιουργούμε κάτι που να το δείξουμε σε κάποιον άλλον και να γελάσουμε και μαζί με κάποιον άλλον ότι κοίταξε τι αστείο ενσωματωμένο σύστημα δημιούργησα. Άρα δεν θα είχα πρόβλημα και κάποιος από εσάς να σχεδιάσει και κάποιο σύστημα έτσι ιδιαίτερο, βέβαια χωρίς να υπάρχει, να βλαπτούν, χωρίς να προκαλέσουν πρόβλημα σε ζωντανό, εννοείται. Αν και πάθει τίποτα στην δικασία σχεδίασης, εννοείται ότι θα είναι εις βάρος της βαθμολογίας, γιατί πρέπει να έχει το disclaimer «No animals harm», όπως κάθε ταινία, το political correct. Λοιπόν, εκτός από αυτό, πάνω να συζητήσουμε ένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα. Και κάνω share εδώ το παράθυρο. Είναι τα smart saves. Έξυπνα τις αυροφυλάκια, τώρα, ναι, τα saves, δηλαδή εκεί που αποθηκεύει κάποιος χρήματα, τη μαλφή και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Και, όπως πολλά άλλα προϊόντα, και αυτά έχουν μπει στην εποχή του smart. Δηλαδή, όταν λέμε smart σε μια συσκευή, ή μάλλον γιατί, έτσι, όπως έχει καθιερωθεί στην κοινότητα, το smart σημαίνει σύνδεση με κάτι. Σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο, σύνδεση με το διαδίκτυο, γενικότερα σύνδεση με ένα άλλο σύστημα. Έτσι λοιπόν, υπήρχε κάποια εταιρεία που παρουσίασε ένα smart safe.
υπάρχουν πολλά smart safe, να ξέρετε. Ας δούμε αυτό που παρουσίασε η εταιρεία. Και κάποιοι ερευνητές βρήκαν τρόπο να το σπάσουν. Όταν λέμε να το σπάσουν, όχι να το σπάσουν με ένα σφυρί, να το κάνουν hack, δηλαδή να ανοίξουν την πόρτα, τη θύρα. Και να βγάλουν αυτά που έχει μέσα. Βέβαια, κάποιος εδώ πέρα που το διαβάζει, που ίσως δεν ξέρει, που λέει an attacker can break into safe, δηλαδή ένας attacker μπορεί να break into, δηλαδή να το σπάσει το χρηματοκιβώτιο. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι εντάξει, πήρε, τι πήρε, ένα φορητό τροχό, ας πούμε, με μπαταρία, που πια με τις μπαταρίες λυθείου υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχουμε αρκετά μεγάλη ενέργεια στα χέρια μας και άρα να χρησιμοποιούμε άνετα power tools, και πήγε και έκοψε την πόρτα και το πήρε. Αλλά η αλήθεια είναι δεν είναι με power tools, γίνεται με κάποιον άλλον τρόπο. Και έναν τρόπο που θα δείτε πόσο απλός είναι. Σε 60 δευτερόλεπτα λοιπόν, με ένα flash drive. Ένα flash drive, ξέρετε, όπως τα κλασικά αυτά τα flash drive, το βάζουμε σε ένα τσεπακλάκι και ανοίγει την πόρτα. Πώς ανοίγει λοιπόν αυτή τη θύρα? Όπως αναφέρει λοιπόν ο ερευνητής, όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα, πρέπει να ακολουθούμε την αρχή security by design. Δηλαδή, ασφάλεια κατά τη σχεδίαση. Η ασφάλεια δεν είναι ένα κερασάκι στην τούρτα που έρχεται μετά, εκ των υστέρων. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να το κάνουμε τη στιγμή που το σχεδιάζουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα ή ένα software. Έχετε καταλάβει ως τώρα ότι σας μιλάω για σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, αλλά οι αρχές αυτές που μαθαίνετε και συζητάμε μαζί σε αυτό το μάθημα ισχύουν για οποιοδήποτε project μηχανικού, ακόμα και για software development. Η ασφάλεια δεν έρχεται μετά. Η ασφάλεια γίνεται τη στιγμή που το δημιουργούμε κάτι. Αυτοί λοιπόν, οι σχεδιαστές του χρηματοκιβωτίου, δεν είχαν αυτό υπόψη τους. Και δεν είχαν γιατί είχαν κάποιες αστοχίες, όπως θα δούμε παρακάτω. Είναι βέβαια αυτή μια εταιρεία που πούλησε μέσα σε ένα χρόνο 20.000 χρηματοκιβώτια, και άρα δεν είναι κάποια εταιρεία που τώρα ξεκίνησε, έχει κάποιο background. Η εταιρεία λοιπόν αυτή σχεδίασε αυτό το έξυπνο χρηματοκιβώτιο χωρίς να ασχολείται με την ασφάλεια, όπως είναι with security. Το οποίο είναι και ειρωνικό βέβαια. Ένα χρηματοκιβώτιο που μας ενδιαφέρει η ασφάλεια σχεδιάζεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη ασφάλεια, την ηλεκτρονική ασφάλεια βέβαια. Γιατί μπορεί το υλικό να είναι αρκετά στιβαρό, να μην μπορεί κάποιος να το παραβιάσει εύκολα. Και κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει USB port μπροστά από το, στη φάτσα, στο face, στο front face, στην μπροστινή εικόνα του χρηματοκιβωτίου, υπάρχει μια USB port. Πρώτο ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει USB port? Υπάρχει λόγος? Μετά, δεύτερο ερώτημα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτή τη USB port? Και αυτοί το ψάξαν. Όταν είδανε λοιπόν ένα σύστημα, άρχισαν να το εξετάζουν. Όπως θα πρέπει ο κάθε σχεδιαστής που θέλει να εξετάσει ένα σύστημα, π.χ. αν έχετε μια διεπαφή και θέλετε να την εξετάσετε ως προς την επάθεια, δηλαδή αναφέρομαι τώρα σε security auditing. Security auditing είναι η διαδικασία που κάποιος παίρνει κάτι, μπορεί να είναι σε physical μορφή ή σε, δηλαδή ένα σωματωμένο σύστημα όπως ένα χρηματοκιβώτιο, ή σε software μορφή, για παράδειγμα ένα λογισμικό, και ψάχνει κενά ασφαλείας. Σε αυτό λοιπόν το χρηματοκιβώτιο εξέταζαν αρχικά οπτικά απ' έξω και συνέχεια τους διάφορους τρόπους που μπορούν να κάνουν κάτι και να δουν το input. Αυτό και στο software. Αν έχουμε ένα software, μπορούμε να ασχολούμαστε με δίνουμε input που ενδεχομένως δεν τα περιμένει το σύστημα, η εφαρμογή, και να παρατηρούμε τη συμπεριφορά του. Και μπορούμε από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του λογισμικού να εξάγουμε συμπεράσματα για πιθανά κενά ασφαλείας. Αυτό και στις web σελίδες. Το security auditing σε μια σελίδα, γιατί είμαστε και στο IoT πια, Internet of Things, όλα τα ενσωματωμένα συστήματα συνδέονται σε ιστοσελίδες. Μπορούμε λοιπόν σε μια ιστοσελίδα να δίνουμε input
διαφορετικά από τα αναμενόμενα και να παρατηρούμε τη συμπεριφορά και ίσως γίνει disclosure, δηλαδή αποκαλυφθεί, μια πληροφορία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελό μας. Αυτό λοιπόν το χρηματοδοτήθηκε από το USB port, όπου τοποθέτησαν ένα flash drive που έκανε εξομοίωση HID. HID είναι Human Interface Device. Δηλαδή, είναι το πρωτόκολλο που έχουν τα προκλολόγια και τα mouse. Όταν τοποθετήσουμε ένα προκλολόγιο σε έναν υπολογιστή, αυτό παρουσιάζεται στον υπολογιστή ως HID. Είναι μια συγκεκριμένη κλάση αυτή. Και το HID σημαίνει ότι είμαι μια συσκευή εισόδου για το σύστημα και ξέρετε, οι συσκευές εισόδου θεωρούνται trusted ή μάλλον θεωρούνταν trusted πριν από κάποια χρόνια. Το άρθρο αυτό δεν είναι ασφαλώς φετινό, έχει κάποια χρόνια, αλλά συνήθως είναι trusted οι συσκευές. Γι' αυτό και σε ταινίες που θα είχατε δει, με ένα USB φλασάκι το έβαζε ο άλλος μέσα και μπορούσε και εξήγαγε δεδομένα. Αυτό γίνονταν κάποτε. Ίσως και σήμερα αν έχεις παλιό λειτουργικό σύστημα, αλλά σε Windows 10 δεν γίνεται πια. Αλλά κάποτε με ένα USB φλασάκι κατάλληλης μορφής το τοποθετούσες μέσα σε έναν υπολογιστή και μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις κάνοντας bypassing όλους τους περιορισμούς. Και να σας πω κιόλας, υπήρχε και υπάρχει ένα σωματωμένο σύστημα και θα σας το φέρω τώρα, το TINSI. Το TINSI, κοιτάξτε τι είναι, μοιάζει με το Arduino, αλλά είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που μπορεί να προγραμματιστεί με USB, που χρησιμοποιείται σε πολλά είδη project, ένα από αυτά είναι η εξομοίωση προλογίου. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις ένα κώδικα, π.χ. φανταστείτε μια σειρά από keystroke ή κινήσεις του mouse, σε αυτό το πραγματάκι. Τώρα εδώ δεν φαίνεται να έχει κάποιο demo, αλλά να ξέρετε ότι όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό, έγινε αρκετά χαμός στο hacking community, γιατί μπορούσε κάποιος να προγραμματίσει ολόκληρα μάκρο εντολές από προλόγιο και mouse σε αυτό το board, που μοιάζει σαν USB stick, να το κολλήσει δηλαδή σε ένα USB stick και να κάνει brute forcing για να βρεθεί ένας κωδικός σε ένα login screen. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο παραμένει ένα hot προϊόν για τους hackers. Δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ όλα τα hacking τεκτενόμενα. Ξέρετε ότι με απασχολεί η ασφάλεια των συστημάτων, δεδομένου ότι διαχειρίζομαι συστήματα στο πανεπιστήμιο, servers κτλ. Αλλά λόγω των υποχρεώσεων δεν μπορώ να παρακολουθώ συνεχώς το τι γίνεται. Αλλά εντούτοις, να ξέρετε, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κάποιος που έχει φυσική πρόσβαση σε ένα σύστημα. Λοιπόν, USB. Και βάλανε λοιπόν flash drive, έγινε εξομοίωση κωδικού και mouse, έτρεξε 100 γραμμές κώδικα, μπορεί και το ίδιο USB stick να ήταν πλάκα-πλάκα, και λέει αυτό που σας έδειξα πριν, το TINSI, και μπόρεσε και έδωσε εντολή να ξεκλειδώσει η θύρα. Και κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εκτελούσε Windows XP. Άλλο ερώτημα. Windows XP, ένα λειτουργικό σύστημα που έχει καταργηθεί εδώ και έχει αποσυρθεί, μάλλον δεν έχει καταργηθεί, γιατί υπάρχει ακόμα, αλλά έχει αποσυρθεί από τη Microsoft και δεν υποστηρίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, εκτελούσε λοιπόν Windows XP. Άρα κοιτάξτε, ενσωματωμένο σύστημα που εκτελούσε λειτουργικό σύστημα Windows XP. Το χρηματοκιβώτιο είναι ενσωματωμένο σύστημα. Έχει μικροπεξεργαστή, μνήμη κτλ. Και εκτελούσε μέσα Windows XP. Το φαντάζεσαι αυτό, χρηματοκιβώτιο και Windows XP. Τέλος πάντων, μπόρεσε με αυτό το flash drive να κάνει login ως διαχειριστής. Δεν είχε οθόνη, δηλαδή ένα σωματωμένο σύστημα που είχε μια USB port και τίποτα άλλο. Χωρίς οθόνη, όμως έγινε εκτέλεση από αυτό το σκριπτάκι του κώδικα που είχε γράψει, που κατά πάσα πιθανότητα ήταν το TINSI,
Σας λέω, είναι από τα εργαλεία που πρέπει να έχει οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του σοβαρό hacker. Δηλαδή, είναι κάποια εργαλεία fix, όπως τώρα που το σκέφτηκα, εκτός από αυτό, το άλλο εργαλείο είναι μια αλφα wireless και κεραία για να σπάει κάποιο ασύρματα δίκτυα. Είναι συγκεκριμένος εξοπλισμός, ένα pineapple κτλ. Είναι συγκεκριμένα εξαρτήματα που έχει κάποιο σε βαλίτσα για να κάνει αυτές τις, το penetration testing, να το πούμε ίσως, σε σωματωμένα συστήματα ή σε άλλα συστήματα. Λοιπόν, πήραν τον έλεγχο τελείως του χρηματοκιβωτίου, δηλαδή ξεκλείδωσαν την πόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν Windows XP που εκτελούσε μια εφαρμογή κατά πάσα πιθανότητα .NET, το οποίο διάβαζε ή τα κουμπιά σαν input ή επικοινωνούσε μέσω διαδικτύου ή διαδικτύου με ένα web server για να ξεκλειδωθεί ή όχι και λειτουργούσε. Και μπορούσε και να γίνει αυτή η λειτουργία. Λοιπόν, μάλιστα λέει ότι θα μπορούσαν να βάλουν και IO. Αφού είχε Windows XP, είχαν δικαιώματα administrator, μπορούν να βάλουν και backdoor. Τέλος πάντων, όταν έχει κάποιο πρόσβαση σε ένα σωματωμένο σύστημα, μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω από το απλώς να εξάγει τα δεδομένα. Και οφειλότανε, όπως αναφέρει εδώ πέρα ο ερευνητής, στην εξωτερική κατασκευή του χρηματοκιβωτίου που είχε USB θύρα. Βέβαια, όταν σχεδιάζουμε ένα σωματωμένο σύστημα, πρέπει να σκεφτόμαστε θέματα εύκολης ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης. Άρα, όταν είναι under development, ναι, θα έχουμε USB θύρα, γιατί θέλουμε debugging, θέλουμε αποσφαλμάτωση. Όταν όμως το απελευθερώσουμε κάτι στην αγορά, γίνει δηλαδή production ready, τότε θα πρέπει να απομακρύνουμε όλες τις ευκολίες και τις υπηρεσίες αποσφαλμάτωσης, προκειμένου να εμποδίσουμε κάποιους κακόβουλους χρήστες να εκμεταλλευτούν αυτές τις θύρες. Γι' αυτό, να ξέρετε, και στον κώδικα, ενώ έχουμε debugging symbols κατά την ανάπτυξη, όπως ο Visual Studio, έχει κάπου λέει release και development. Έχουμε δηλαδή τα δύο βασικά modes λειτουργίας. Στο development έχει ενεργοποιημένο debugging symbols και κάποιες βελτιστοποιήσεις έχει απενεργοποιημένες προκειμένου να είναι exposed όλη η functionality, όλος ο κώδικας να φαίνεται στον προγραμματιστή. Ενώ όταν είμαστε έτοιμοι, αλλάζουμε το mode λειτουργία σε release και βγαίνει το εκτελέσιμο που είναι stripped down, δηλαδή δεν έχει καθόλου debugging symbols, δεν έχει καθόλου έξτρα κώδικα για την αποσφαλμάτωση και μερικές φορές είναι και obfuscated, δηλαδή έχει περάσει από ένα φίλτρο που έχει δημιουργηθεί ένα συνοθήλευμα παράξενων εντολών, τέλος πάντων κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει τι κάνει, γιατί έχει κρυφτεί ο κώδικας. Λοιπόν, είχε USB, δεν έπρεπε να έχει USB, θα μπορούσε τέλος πάντων να την απενεργοποιήσει κάποιος με το να βάλει Super Glue μέσα στο USB και άρα να την απενεργοποιήσει γιατί θα ήταν τελείως κολλημένη, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε από την άλλη να βάλει αυτό το χρηματοκιβώτιο μέσα σε ένα άλλο μεγάλο χρηματοκιβώτιο για να προστατεύσει. Και κλείνει το άρθρο. Δεν είναι λίγο παράξενο κάποιος να πρέπει να αγοράσει ένα χρηματοκιβώτιο μεγαλύτερο για να βάλει το μικρότερο έξυπνο χρηματοκιβώτιο? Ναι. Και μια που μιλάμε για χρηματοκιβώτια, έχω και ένα τελευταίο άρθρο από το Kevin Mitnick. Λοιπόν, χρηματοκιβώτιο σε ξενοδοχείο. Δεν είναι έξυπνο χρηματοκιβώτιο αυτό. Κλασικό χρηματοκιβώτιο. Όπως κάποτε που ταξιδεύαμε και πηγαίναμε στο εξωτερικό, βλέπαμε κάθε φορά αυτά τα χρηματοκιβώτια στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ας δούμε. Ο Kevin Mitnick, λοιπόν, όπου για όσους δεν ξέρουν ή τον αγνοούν, ο κακός τον αγνοούν, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά και γνωστά πρόσωπα της hacking communities. Είναι ο πρώτος, με διαφορά σε τα παλιότερα χρόνια βέβαια, γιατί τώρα έχει μεγαλώσει, όπως όλοι μας, αλλά αυτός ήταν σε μια εποχή που δεν υπήρχε η έννοια της ασφάλειας. Και έχει γράψει ένα από τα καλύτερα βιβλία που το έχω διαβάσει,
και ονομάζεται The Art of Deception. Και μια που το λέω, για να το ψάξετε και εσείς να το δείτε, Art of Deception, δηλαδή η τέχνη της παραπλάνησης, όχι αποπλάνησης, αυτό, το Art of Deception, κορυφαίο βιβλίο. Τώρα άνοιξε random σελίδα public, αλλά σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο το βρίσκεται, ή μάλλον θα το βρίσκατε, αν δεν είναι προσωρινά εξαντλημένο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία και εξιστορεί πώς ο Πνίτη μπόρεσε και έκανε το hacking, αλλά χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζεται το με social τρόπο, με κοινωνικό τρόπο, έκανε κοινωνικό hacking. Δηλαδή, ήξερε βέβαια από τεχνολογία, αλλά τη συνδύαζε πάντα με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πάντα ο αδύναμος κρίκος σε ένα σύστημα. Άρα, από τη μία με τη γνώση της τεχνολογίας, από την άλλη με μία γνώση επικοινωνίας προς τους άλλους, μπορούσε και έκανε hacking το στυλ να βρίσκει στοιχεία, τηλέφωνα π.χ. συγκεκριμένων ατόμων, να μπορούσε να σβήσει κλήσεις και πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό βέβαια, ο συνδυασμός, δηλαδή πήγαινε με ένα θάρρος και θράσος μπροστά στον άλλον, ας πούμε, στη γραμματεία και έλεγε «Εγώ είμαι ο τεχνικός, το πιο απλό». Αλλά για να πείσει έτσι ότι ήταν τεχνικός, δεν το, όπως έλεγε στο βιβλίο του, δεν ήταν απλώς να πάει να φορέσει μια στολή τεχνική και να πηγιάσει σαν τεχνικός. Είχε κάνει μια προεργασία, γιατί για να πείσει τον άλλον πρέπει να του δώσει κάποια στοιχεία να σε εμπιστευτεί. Για παράδειγμα, τώρα να σας πω μια ιστορία που θυμάμαι, που έχει σχέση με την ασφάλεια. Είχε βρει κάποιο όνομα, είχε δει δηλαδή σε κάποιο βιβλίο, κάπου σε κάποια διαφήμιση, κάποιο όνομα κάποιου ατόμου και από αυτό το άτομο κάπως τον είχε πάρει τηλέφωνο και είχε μάθει κάποιο στοιχείο, ας πούμε, το γραφείο του τάχα είναι στο δεύτερο όροφο, για παράδειγμα. Δηλαδή, τον είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει να σας στείλω κάποια λουλούδια, σε ποιο γραφείο είστε. Ή κάποιος θέλει να σας στείλει κάποιο δέμα, είχε πει στο δεύτερο γραφείο, μετά είπε πού στο δεύτερο γραφείο έχει κοντά παράθυρο κτλ. Έμαθε και άλλες πληροφορίες. Οπότε έχω στήσει το μυαλό του ακριβώς που βρίσκεται στο γραφείο του άλλου, πήγε στη γραμματεία και πει: «Γεια σας, ήρθα για τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι στο δεύτερο όροφο, τέρμα άκρη διαδρόμου αριστερά. Με φώναξε, έχει πρόβλημα ο υπολογιστής του και πρέπει να κάνω format, να κάνω κάτι». Οπότε η κοπέλα, έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, αμέσως είπε: «Ναι, ορίστε να σας καθοδηγήσω». Ενώ διαφορετικά, αν έλεγε: «Γεια σας, είμαι ο τεχνικός, θα πει πού θέλετε να πάτε, κύριε», κτλ. Και θα γινόταν exposed. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο, δείχνει πώς πρέπει να μαζέψει κάποιος όλους αυτούς τους κόκκους πληροφορίας, και δεν χρειάζεται από ένα άτομο, μπορεί να πάρει και από άλλο άτομο. Μετά δηλαδή, αυτός μπορούσε να πάρει ένα άλλο άτομο της εταιρείας και να πει: με στέλνει ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, και μου είπε ότι το γραφείο ενδεχομένως έχει πρόβλημα με κλιματιστικό. Τι κλιματιστικό έχετε?» Και να πει ο άλλος: «Έχω κλιματιστικό, ας πούμε, Fujitsu». Να έχει και άλλες πληροφορίες. Και έτσι μάζευε λοιπόν από τον καθένα πληροφορίες και μετά, όταν είχε στο μυαλό του στήσει όλη αυτή την ιστορία, μπορούσε να πείσει τους άλλους. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και αυτός λοιπόν τι βρήκε ο Kevin Mitty? Πήγε σε ένα ξενοδοχείο και μπόρεσε, εδώ έχει ένα βίντεο το οποίο ασφαλώς δεν μπορεί να το αναπαράγει το Foxit. Στο βίντεο αυτό δείχνει, ξέρετε, στα χρηματοδοτικότητα βάζεις το δικό σου PIN. Ένα δικό σου PIN, τα ψήφιο, και το κλειδώνεις με αυτό το PIN. Και μόνο με αυτό το PIN ανοίγει. Αλλά βρήκε ότι στο συγκεκριμένη μάρκα υπάρχει και ένας κωδικός, ο 0000, όλα μηδενικά, όπου κάνει bypass το PIN και ανοίγει την θύρα. Δηλαδή, κάποιοι, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του ενσωματωμένου συστήματος, είχαν βάλει έναν κωδικό όπου επέτρεπε να ανοίγει και να κλείνει. Για λόγους debug, είναι αυτό που λέμε backdoor access, δηλαδή πρόσβαση που ο κατασκευαστής μόνο υποτίθεται ξέρει να τη χρησιμοποιεί, αλλά ήταν τόσο προβλέψιμο που ο καθένας το είχε βάλει. Αν πάτε λοιπόν κι εσείς σε κάποιο ξενοδοχείο με χρηματοδοτικότητα και βάλετε ένα δικό σας PIN και κλειδώσει, δοκιμάστε κάποιες default τιμές, όπως να τα έχετε όλα μηδενικά ή όλα
για παράδειγμα 9 κτλ. Είναι κάποιοι default κωδικοί. Το κλασικό κάποτε που είχαν τα Conex, τα Modern Router της Prote, είχαν κάποτε τον κωδικό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ήταν ένας fix κωδικός που λειτουργούσε. Και αυτός είναι ένας κωδικός που έπρεπε να είναι μόνο σε debugging κατάσταση. Γι' αυτό και εσείς όταν αναπτύσσετε κώδικα, όλοι μας βάζουμε κάποιες διευκολύνσεις μέσα στον κώδικα για να γίνεται η ανάπτυξη του συστήματος πιο εύκολη. Δεν θέλουμε δηλαδή να ταλαιπωρούμαστε με θέματα ασφάλειας, όσο κάνουμε development. Πρέπει να θυμόμαστε όταν πηγαίνουμε στο production, δηλαδή στο release mode, να απομακρύνουμε αυτές τις δικλείδες εύκολης ανάπτυξης κώδικα, γιατί αν τις ξεχάσουμε, όπως εδώ, που είδαμε ότι ξέχασαν το 000, δημιουργεί μια άσχημη εικόνα και δεν υπάρχει χειρότερη αρνητική διαφήμιση από το να παρουσιάζει κάποιος τη βασική λειτουργία του προϊόντος προβληματική. Η βασική λειτουργία του χρηματοδοτήτου είναι να μην επιτρέπει κάποιον να ανοίξει τη θύρα και να εξάγει τα περιεχόμενα. Αν με έναν πολύ απλό τρόπο μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, τότε είναι άχρηστο το χρηματοδοτήτου. Όπως είδαμε και με το USB. Λοιπόν, και θα κλείσω λέγοντας ότι και αυτά είναι ιδέες για project, γιατί λαμβάνω μηνύματα από εσάς με απορίες, όχι με απορίες, πιο πολύ με ερωτήματα όπως τι project να κάνω. Όπως σας έχω πει, είμαστε μέσα σε ένα κόσμο που βρισκόμαστε γεμάτο γύρω μας, έχουμε ενσωματωμένα συστήματα. Μπορείτε να παρατηρήσετε ενσωματωμένα συστήματα, να προτείνετε κάποιο παρόμοιο ή ακόμα όπως σας είπα εδώ, χρηματοκιβώτιο. Θέλει κάποιος, για παράδειγμα, να φτιάξει και ένα έξυπνο χρηματοκιβώτιο. Εντάξει, τώρα ενδεχομένως μέταλλο δεν θα βάλουμε, αλλά ακόμα και για ξύλο εγώ θα το δεχόμουν. Δηλαδή κάποιος ένα έξυπνο χρηματοκιβώτιο. Γιατί θέλω το σύστημα που θα κάνετε, όποιος δηλαδή έρχεται και συζητάμε μαζί με ενσωματωμένα συστήματα, του λέω ότι πρέπει να είναι σίγουρα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή επεξεργασίες μνήμη, είσοδος, έξοδος, ναι, και διασύνδεση, να συνδέεται με κάτι. Να συνδέεται με το κινητό, να συνδέεται με διαδίκτυο. Πρέπει να δώσουμε και την έννοια της διασύνδεσης μέσα. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πάρει κάποια ξύλα. Τώρα, εντάξει, είναι πιο πολύ proof of concept, ξαναλέω. Δεν θα βάλουμε εκεί κάποιο αγαθό που αν κλαπεί θα συναχωρηθούμε. Αλλά για proof of concept μπορεί να πάρει κάποιος ξύλα, να κάνει μια τέτοια κατασκευή. Μια web σελίδα, να ανοίγει και να ξεκλειδώνει και το καθεξής. Και τώρα σκέφτομαι και μία από τις διπλωματικές που επιβλέπω αυτό το διάστημα για ενσωματωμένα συστήματα. Ένας συνάδελφός σας την έχει αναλάβει. Ετοιμάζει μία έξυπνη κλειδαριά για σπίτια Airbnb. Επειδή ένας φίλος του μου είπε ότι νοικιάζει Airbnb και το θέμα με το Airbnb είναι τα κλειδιά που χάνονται, και το ζήτησα από αυτόν τον φοιτητή, που αυτός ο φοιτητής μετά ήρθε σε μένα, γιατί ξέρει ότι εγώ ασχολούμαι με ενσωματωμένα συστήματα εδώ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και έχω γράψει και, όπως ξέρετε, 2 βιβλία, και εκτός από τα ερευνητικά έργα κτλ. Οπότε έχω αρκετή εξειδίκευση σε ενσωματωμένα συστήματα. Ήρθε λοιπόν και λέει: θέλω να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που όμως θα χρησιμοποιηθεί πραγματικά. Δεν θέλω να κάνω όπως κάποιες διπλωματικές είναι πολύ απλές. Θέλουμε μια σοβαρή διπλωματική που τέλος πάντων θα χρησιμοποιηθεί εμπορικά. Εμπορικά τουλάχιστον θα βοηθήσει το φίλο του. Και λέω εντάξει, να το κάνουμε αυτό. Και σχεδιάζει λοιπόν μια έξυπνη κλειδαριά για σπίτια Airbnb, όπου θα μπορεί μέσω κατάλληλης ιστοσελίδας να ξεκλειδώνει τα σπίτια, να δίνει κάποια ψηφιακά tokens. Τα κλειδιά πια θα είναι ψηφιακά, θα έρχονται σε κινητό. Δηλαδή και κατάλληλη εφαρμογή σε κινητό, είτε για online είτε για offline, γιατί ξέρετε στο εξωτερικό δεν έχουν παντού ίντερνετ. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει σε ένα net καφέ, να κατεβάσει το token που έχει μια ημερομηνία π.χ. διάρκεια ζωής 2 ώρες, και μετά όταν πάει στο σπίτι, με το Bluetooth το στέλνει και ανοίγει η πόρτα. Βέβαια, αν έχει ίντερνετ, ανά πάσα στιγμή, όπου και να είναι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πατήσει το κουμπί ξεκλείδωση και να ξεκλειδώσει η πόρτα. Τέλος πάντων, είναι ακόμα στο στάδιο των προδιαγραφών, γιατί ένα σύστημα, όπως σας έχω πει, πάντα πρέπει να προδιαγράφεται ακριβώς το τι θέλουμε να κάνουμε
σε μεγάλο βαθμό, αυτό είναι τα use cases, γι' αυτό κάθε διπλωματική που τη βλέπω, πρέπει υποχρεωτικά πριν αρχίσει οποιαδήποτε ανάπτυξη να γίνει η προδιαγραφή, το κεφάλαιο των προδιαγραφών. Use cases, προδιαγραφές συστήματος, ER και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι θα σχεδιάσουμε ακριβώς και μετά το σχεδιάσουμε. Η λογική του ότι σχεδιάζουμε και θα τα βρούμε μετά δεν ισχύει σε μένα, γιατί θέλω ως μηχανική να ξέρετε πώς θα πρέπει να δουλεύετε και έξω. Και όλα αυτά τα μαθήματα σας δίνουν τις κατευθύνσεις, τις δεξιότητες, ώστε να είστε σωστοί επαγγελματίες έξω και αυτά που μαθαίνετε εδώ πέρα να τα εφαρμόσετε και έξω. Και από αυτό που θα εφαρμόσετε ή θα πρέπει να εφαρμόσετε είναι η μοντελοποίηση. Γιατί πολλές φορές πρέπει να μοντελοποιήσουμε κάτι προτού το κατασκευάσουμε. Ας δούμε λοιπόν θέματα μοντελοποίησης. Να υπενθυμίσω ότι στο εργαστήριο σήμερα θα συνεχίσουμε με την αναπτυξιακή πλακέτα Xilinx Pink, όπου θα αναπτύξετε κάποιο module, κάποιο επιταχυνόμενο module για αυτή την πλακέτα, με το Vivado. Βέβαια, για πρώτη φορά, και εμείς θα το δοκιμάσουμε τώρα, θα δούμε την απομακρυσμένη εκτέλεση του εργαστηρίου και για το Vivado, γιατί είναι πολύ βαρύ πρόγραμμα. Κάποιοι από εσάς είπατε ότι δεν έχετε χώρο στο δίσκο, δεν έχετε ίσως επεξεργαστική ισχύ. Έτσι, εμείς κάναμε εδώ την εγκατάσταση της έκδοσης του Vivado σε 16 υπολογιστές για εσάς. Όταν ξεκινήσει το εργαστήριο, θα δώσουμε ξεχωριστούς κωδικούς στον καθένα, σε ατομικό υπολογιστή και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δείξουμε. Απλούστατα, δεν το έχουμε δοκιμάσει από απόσταση. Μπορεί ακόμα και η γραμμή του κτηρίου που έχουμε εδώ πέρα να μην αντέξει. Εδώ έχουμε μια 50 Mbps σύνδεση με το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου. Μπορεί για κάποιο λόγο να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό θα το δούμε μαζί. Το ιδανικό θα ήταν να το έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας, αλλά επειδή δεν ήταν αυτό εφικτό, θα δοκιμάσουμε αυτή την προσέγγιση. Αν ήσασταν εδώ, βέβαια, λειτουργούσε διαζώσεις στο εργαστήριο, θα το κάνουμε στον υπολογιστή εδώ, στους υπολογιστές του εργαστηρίου. Και θα είχατε εσείς ήδη θα πέραν την πλακέτα. Αυτό βέβαια είναι αδύνατο. Γι' αυτό δοκιμάζουμε το τηλεεργαστήριο και σε αυτό το κομμάτι με το Vivado. Άρα θα πρέπει και εσείς να μας δώσετε σχόλια κατά την εξαγωγή και να κάνετε υπομονή σε περίπτωση που καθυστερεί παραπάνω από το αναμενόμενο. Λοιπόν, στη μεθοδολογία σχεδίασης. Τι είναι αυτή η μοντελοποίηση και μεθοδολογία σχεδίασης? Είναι μια συστηματική διαδικασία που πρέπει να δομήσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, ένα κύκλωμα, ακόμα και ένα software, όπως σας έχω πει, οτιδήποτε σας μεταφέρω για ενσωματωμένα συστήματα, είναι γνώση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε πρότυπο μηχανικού. Γι' αυτό λοιπόν, όταν σας μιλάω για ενσωματωμένο σύστημα, μην το περιορίζετε μόνο σε ενσωματωμένα συστήματα. Πρέπει να ανταποκρίνονται σε δεδομένες απαιτήσεις. Άρα πρέπει να ξέρουμε τις απαιτήσεις. Γι' αυτό σας είπα, το πρώτο κομμάτι είναι να καταγράψουμε τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές του συστήματος. Και έχοντας καταγράψει αυτό, μετά μπορούμε να συνεχίσουμε προς τη σχεδίαση. Οι απαιτήσεις λοιπόν, προδιαγραφές, να ικανοποιούν περιορισμούς κόστους. Και αναφέρομαι σε κόστος, γιατί έρχονται κάποιοι πάλι για διπλωματικές, για ενσωματωμένα συστήματα και μου προτείνουν διπλωματικές όπου έχουν απέτηση σε πολύ hardware. Και ξέρετε, συνήθως στις διπλωματικές θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να φροντίσετε να βρείτε αυτό το hardware, οπότε του λέω για να προσθέσουμε λίγο κάτω όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται η διπλωματική και βγαίνει για παράδειγμα 100-500 ευρώ. Κάποιος μπορεί να πει εγώ θέλω να κάνω ένα 3D printer. Σε αυτή την περίπτωση, για 3D printer όμως, μεγάλο για παράδειγμα. Και του λέω ας προσθέσουμε όλο το κόστος και του λέω αυτό θα κοστίσει 500 ευρώ. Μπορείς εσύ να βρεις με κάποιο τρόπο αυτά τα υλικά? Αν δεν μπορείς να βρεις, υπάρχει πρόβλημα, γιατί εμείς στο εργαστήριο δεν προβλέπεται να δίνουμε εξοπλισμό
για διπλωματικές εργασίες. Γιατί αυτό που έχει παρατηρηθεί δυστυχώς είναι ότι τα πρώτα χρόνια που δίναμε κάποιον εξοπλισμό, οι φοιτητές μετά κάποιοι παρατούσαν τελείως τις σπουδές και εξαφανίζονταν και παίρνανε τον εξοπλισμό μαζί τους. Και από τότε αποφασίστηκε να μην δίνουμε εξοπλισμό καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν φοιτητές που είχαν ξεκινήσει διπλωματική και ποτέ δεν την τέλειωσαν γιατί έπαιξαν δουλειά και ούτε καν πήραν πτυχίο βασικά. Ναι, γι' αυτό λοιπόν επειδή εξαφανίζονται φοιτητές κάποιοι, δεν υπάρχει πια δυνατότητα παραχώρησης εξοπλισμού. Λοιπόν, καταρχήν με το εργαστήριο μη σας απασχολεί. Όταν έρθει η ώρα του εργαστηρίου θα σας δοθούν όλες τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε πόσα συνεργαστώ κτλ. Απλώς θα σας πω, αν θέλετε να είστε ένα δευτερόλεπτο πιο έτοιμοι για το εργαστήριο, κατεβάστε το AnyDesk. Ελεύθερο πρόγραμμα, AnyDesk, και θα σας δώσουν τους κωδικούς όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν χρειάζεται καν VPN δηλαδή το AnyDesk, να φανταστείτε. Ικανοποιούν περιορισμούς κόστους, απόδοσης, κατανάλωση ενέργειας. Και αυτό, αν είναι φορητό το ενσωματωμένο σύστημα που θα σχεδιαστεί, ζητάω να γίνει και μια μελέτη ενέργειας, μια ενεργειακή μελέτη για το τι κατανάλωση θα έχει, δηλαδή πόσα μιλιβάτ, για παράδειγμα, καταναλώνει ένα ενσωματωμένο σύστημα ή τι μπαταρία απαιτεί κτλ. Και η ενέργεια πρέπει να μας απασχολεί. Εννοείται βέβαια μέγεθος βάρος, αυτά είναι άμα είναι φορητό το σύστημα. Για παράδειγμα, θα σας πω σε μια άλλη διπλωματική εργασία που επιβλέπω αυτόν τον καιρό πάλι για ενσωματωμένο σύστημα. Κάποιος φοιτητής σας σχεδιάζει μια έξυπνη βάρκα. Βάρκα βέβαια, όχι για άνθρωπο, δηλαδή μια βάρκα που έχει ένα κάπου τόσο ένα σκαρί, την οποία την σχεδιάσαμε, την υπόσαμε, δηλαδή ο φοιτητής σχεδίασε, τύπωσε στο 3D printer. Προμηθεύτηκε μόνος του βέβαια τα υλικά, τα αντίστοιχα που χρειάζονται. Και αυτό έχει απαιτήσεις βάρους, γιατί μια βάρκα δεν μπορεί να φορέσει πολύ βάρος. Οπότε στις προδιαγραφές του καπί πρέπει να και τις κατέγραψε, να καταγραφεί το βάρος, να καταγραφεί η ενέργεια, οι δυνατότητες, πόσο απομακρυσμένα, γιατί θα έχει ασύρματη ζεύξη, πόσο απομακρυσμένα μπορεί να μετακινηθεί και το καθεξής. Και αυτή είναι πολύ ωραία διπλωματική εργασία. Βέβαια εδώ στην Κοζάνη δεν έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε τον ναυτικό όμιλο Κοζάνης, το ξέρετε αυτό. Θα πάμε στο πολύμηλο να την αμολύσουμε τη βάρκα, να πάρει κάποιες μετρήσεις. Αυτά τα συστήματα είναι ωραία γιατί μπορεί να συνδυάσει κάποιος με το περιβάλλον, να πάρει μετρήσεις ποιότητας νερού, φωτογραφίες και το καθεξής. Και απλώς ελπίζω να επιστρέψει η βάρκα πίσω και να μην την ψάχνουμε μετά, μην γίνει κανένα λάθος και φύγει και χρειαστεί να καθυστερήσει η διπλωματική. Αυτό εδώ όχι, ασφαλώς δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όταν φτάσουμε στο field testing, δηλαδή στη δοκιμή του πεδίου, θα έχουν προηγηθεί πολλές άλλες δοκιμές και θα είμαστε σίγουροι 100%, δηλαδή η δοκιμή θα γίνει όταν εγώ καταλάβω από τις δοκιμές που θα έχει κάνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχω δέσει, ότι είναι 100% ορθή σχεδίαση και δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, η σχεδίαση βασίζεται στην αφαίρεση. Θα σου έχω πει πάρα πολλές φορές. Όλα αυτά τα μεγάλα project, για παράδειγμα, βλέπει κάποιες πυραμίδες στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι project μηχανικού, ξέρετε. Μηχανική το σχεδίασε. Βλέπει τον Παρθενώνα. Βλέπει τη Ρώμη κάποτε κτλ. Πώς χτίζονται όλα αυτά. Καταρχήν, όπως λέει και το ρητό, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Έτσι λοιπόν και ένα project ενσωματωμένο, όσο μεγάλο και να είναι, δεν χτίστηκε σε μια μέρα, χτίστηκε σταδιακά. Και χρησιμοποιώντας την αφαιρετική σκέψη. Εμείς ως μηχανικοί πρέπει να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό την αφαιρετική σκέψη. Με την αφαιρετική σκέψη μπορούμε να κάνουμε συστήματα μεγάλα που λειτουργούν, που ενδεχομένως, αν τα δει κάποιος για πρώτη φορά, να τρομάξει. Για παράδειγμα, συμπηρητές να σχεδιάζουν με το Aspire ένα δορυφόρο. Αυτό αν το δει σε καλιά διαγωνισμή κτλ. Αλλά αυτό αν το δει κάποιο και το πει, πώς σχεδίασες εσύ ένα τέτοιο σύστημα δορυφόρου, αυτό θέλει γνώσεις υπερβολικές. Όμως, και είμαι σίγουρος ότι αυτοί που είναι στο σχεδιαστικό κομμάτι έχουν αναπτύξει μεγάλο βαθμό την αφαιρετική σκέψη, μπόρεσαν και χώρισαν το μεγάλο πρόβλημα σε πολλά μικρά προβλήματα
ανέθεσαν το κάθε πρόβλημα σε κάποια ομάδα και ασχολείται ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, το οποίο βέβαια θα υπάρχει ένας project manager, φαντάζομαι, όπως σε κάθε ομάδα, που θα τα συνδέσει όλα αυτά, έχει τη γενικότερη υποπτή και θα καταφέρει να τα δέσει και να επιβλέπει ότι υπάρχει πρόοδο σε κάθε ομάδα. Αυτά λοιπόν είναι με την αφαιρετική σκέψη όλα τα project. Όπως και εδώ και με τη ρομποτική, που κατεβαίνει η ομάδα, η ρομποτική ομάδα, σε διακοντινούς. Όλα αυτά θέλουν αφαιρετική σκέψη. Σχεδιάζουμε και η ιεραρχική σκέψη. Αφαιρετική και ιεραρχική σκέψη συνδέονται. Δηλαδή, η ιεραρχική σκέψη σχεδιάζω κάτι μικρό, το βάζω σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι μεγαλύτερο και κατασκευάζω το σύστημά μου. Και αφαιρετική σκέψη, ότι κάθε φορά επικεντρώνομαι στο κομμάτι αυτό ακριβώς που θέλω. Άρα, προσδιορισμό των πτυχών του συστήματος για την απόκτηση λεπτομεριών. Δεν χρειάζεται δηλαδή συνεχώς να έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε κάθε φορά εικόνα μόνο για το κομμάτι που μας αφορά. Η αφαίρεση χρησιμοποιεί και σύνθεση. Και υπάρχει ιεραρχική σύνθεση για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας. Θα πρέπει ιεραρχικά να σχεδιάζουμε συστήματα που τα χρησιμοποιούμε σε μεγαλύτερα επίπεδα. Και αυτά τα χρησιμοποιούμε όπως αναφέρω, black boxes, μαύρο κουτί. Ξέρουμε τη λειτουργικότητα, ξέρουμε την είσοδο, ξέρουμε την έξοδο και δεν χρειάζεται μετά από τη στιγμή που το έχουμε σχεδιάσει να μπούμε μέσα να ασχολούμαστε με αυτό το κουτί. Υπάρχει λοιπόν η επαναχρησιμοποίηση επικυρωμένων στοιχείων και αυτή η επαναχρησιμοποίηση το βλέπουμε και στο software development με τις βιβλιοθήκες. Δημιουργούμε μια βιβλιοθήκη, την καλούμε μετά σε άλλα κομμάτια του κώδικα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε επιβεβαιωθεί για την ορθότητα της βιβλιοθήκης, δεν χρειάζεται να ξαναδούμε και να πειράξουμε τον κώδικα της βιβλιοθήκης. Απλώς χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση. Η συνάρτηση είναι black box. Δηλαδή, δίνουμε κάτι στην είσοδο, παίρνουμε κάτι στην έξοδο. Και με αυτόν τον τρόπο εστιάζουμε στις πτυχές που είναι σχετικές και κρύβουμε τις λεπτομέρειες του χαμηλότερου επίπεδου. Η αφαίρεση ή καταλήγει σε διαφορετικά φυσικά συστήματα, όπως σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, ή σε διαφορετικά λογικά συστήματα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε αφαίρεση σε οποιοδήποτε project, όπως σας αποκλείω. Και η αφαίρεση μπορεί να οδηγεί σε φυσική τμηματοποίηση, φυσικά διαμερίσματα, ή σε λογική τμηματοποίηση. Χρειαζόμαστε πολλές φορές ως μηχανική μοντέλα. Γι' αυτό και ως κόμπι, ξέρετε, υπάρχει και η μοντελοποίηση. Η μοντελοποίηση όπου σχεδιάζουν συστήματα σε μινιατούρες για μεγαλύτερα συστήματα για να μπορέσουν να έχουν μια άλλη οπτική γωνία. Για παράδειγμα, όταν θέλουν να κατασκευάσουν κάποιες σύνθετες μηχανές, δεν κατασκευάζει κατευθείαν τη σύνθετη μηχανή. Πρώτα σχεδιάζει μια μικρότερη μηχανή για να δει πιθανά προβλήματα και πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης. Δηλαδή, σχεδιάζει κάτι σε κλίμακα, για παράδειγμα, ένα προς 20, προς 50, αναλόγως πόσο μεγάλη είναι η μηχανή. Γιατί φανταστείτε να σχεδιάσετε κατευθείαν ένα τεράστιο, μια τεράστια μηχανή, που θα έχει πολύ, πολύ μεγάλο κόστος, σίδηρο, ποινία, ηλεκτρικά, υδρολογικά, ηλεκτρονικά κυκλώματα, και τελικά να δείτε ότι θα έπρεπε π.χ. να έχει άλλες διαστάσεις, γιατί έχει μεγαλύτερο βάρος και δεν κινείται. Άρα δεν κινείται όπως πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το έχω δει και σε θέματα ναυπηγικής, κάποια στιγμή που κοιτούσα και ένα ντοκιμαντέρ, που και εκεί κάποια στιγμή κάνουν κάποια μικρότερη βάρκα για να πάνε στη μεγάλη βάρκα, που ξέρετε τα πλοία πια έχουν εκατοντάδες μέτρα σε μήκος. Δεν σχεδιάζει κατευθείαν κάτι με εκατοντάδες μέτρα μήκος. Πρώτα κάνεις κάποιο μικρότερο καλούπ που λειτουργεί όμως για να το εξετάσεις οπτικά, να δεις τι μπορεί να βελτιώσει και μετά πηγαίνεις στο μεγάλο. Λοιπόν, γι' αυτό ένα μοντέλο αποτελεί αναπαράσταση ενός αντικειμένου που παραλαμβάνει κάποιες πτυχές που είναι ενδιαφέρουσες και παραλείπει πτυχές που δεν σχετίζονται με αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να αναπαραστήσουμε το αντικείμενο. Τώρα, πώς μπορούμε να το αναπαραστήσουμε? Με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, λειτουργικό μοντέλο. Να έχουμε μόνο τη λειτουργία. Input και output. Τίποτα άλλο δεν μας νοιάζει, ούτε χρονισμούς, ούτε τι ενέργεια καταναλώνει κτλ. Είναι software, δηλαδή, σαν μια software προσομοίωση.
Μπορεί να είναι μια δομικό μοντέλο, σχηματική αναπαράσταση των διασυνδέσεων. Φυσικό μοντέλο, να έχουμε και μαθηματικές συναρτήσεις μέσα για το πώς επηρεάζει το περιβάλλον του μοντέλου μας. Μοντέλο επικοινωνίας, όπως σας είπα, μοντέλο που έχει φυσική υπόσταση, όπως σας είπα πριν. Και περιγράφονται με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, αν είναι σε μορφή, αν είναι μοντέλο υπολογιστή, όπως C++, Java, MATLAB κτλ. UML. UML πιστεύω έχετε διδαχθεί κάποια στιγμή, Unified Model Language, μια γλώσσα μοντελοποίησης που έχει πρωτοποιηθεί. Ως προς τη λειτουργική σχεδίαση, δημιουργείται ένα μοντέλο συμπεριφοράς που εκφράζει τη λειτουργικότητα. Είναι μια συνάρτηση βασικά. Python μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που είναι πολύ εύκολη γλώσσα προγραμματισμού. Την είδατε και σε κάποια εργαστήρια που και δουλέψαμε. Θεωρείται μια γλώσσα γρήγορης πρωτοποιήσης, Python. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργική μοντελοποίηση ενός συστήματος. Δεν έχει λεπτομερή χρονισμό, δεν βάζουμε δηλαδή χρόνους, για παράδειγμα μετά από 10 νανοσεκόντ φέρε την έξοδο, δεν υπάρχει καθόλου χρονισμός, απλώς επιβεβαιώνει τη λειτουργία του αλγορίθμου, πριν μετά μπούμε σε φάση υλοποίησης. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δημιουργήσουμε και μοντέλο δοκιμής, δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε input αυτό και αυτό, στο output έχουμε αυτό. Αν έχουμε input αυτό και αυτό, στο output έχουμε αυτό. Οπότε έχουμε να δημιουργήσει αυτό που ονομάζεται test bench, αρχείο δοκιμών, με συγκεκριμένα inputs και συγκεκριμένα output, και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σε επόμενο στάδιο για να επιβεβαιώσουμε τη λειτουργία του συστήματος που θα κατασκευάσουμε. Αυτό που δημιουργούμε, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε δημιουργήσει με το πνεύμα μας, με τις δεξιότητες που έχουμε κτλ. Με το intellectual. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επενδύσει χρόνο, χρόνο πνεύματος και βέβαια στον υπολογιστή, χρόνο υπολογιστή όλα αυτά, για να το υλοποιήσουμε. Και αυτό είναι μια περιουσία. Είναι μια πνευματική περιουσία, intellectual property. Αυτό το κομμάτι που θα δημιουργήσουμε μπορεί να είναι κώδικας, μπορεί να είναι αρχείο VSDL γιατί υλοποιήσαμε κάτι σε hardware. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σχηματικά. Ανοίξαμε το Fusion, φτιάξαμε σύστημα, αυτό ένα case για το ενσωματωμένο μας σύστημα. Αυτά εδώ πέρα όλα είναι στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας συνδέονται με κάποιες άδειες χρήσης. Πολλές φορές δημιουργούμε κάτι και το ανεβάζουμε σε ένα repository να το κάνουμε ελεύθερο σε όλους. Δηλαδή το κάνουμε public. Και είναι λογικό να θέλουμε να κάνουμε public, γιατί πώς χρησιμοποιούμε κώδικα από άλλους, γιατί να μην συνεισφέρουμε και εμείς στην κοινότητα. Υπάρχει λοιπόν η πνευματική περιουσία, έχει γίνει πια δημόσιο αγαθό, δηλαδή το δίνουμε σε όλους, όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει. Από την άλλη όμως, υπάρχει και η λογική ότι από τη στιγμή που έχει κάποιος δαπανίσει πολύ χρόνο για να γίνει κάτι, αυτό και ενδεχομένως μπορεί κάποια στιγμή να το εκμεταλλευτεί εμπορικά ή για κάποιο άλλο σκοπό, για την έρευνα του π.χ. Αυτό είναι η δικία του πνευματική ιδιοκτησία και δεν θέλει να το κάνει public. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν οι δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις. Από τη μία είναι κάτι τελείως ελεύθερο, αυτό το IP, το intellectual property, να το δίνει στους άλλους, από την άλλη πλευρά για την αυτοκία. Δύο είναι δικαιολογημένες οι πλευρές, που όλοι μας φαντάζομαι, ή τουλάχιστον να μην το γενικεύω όλοι μας, να πω για μένα. Και εγώ έχω κομμάτι που συνεισφέρω στην κοινότητα, ειδικά αν π.χ. πάρω κάτι από τον GitHub και το αναπτύξω, το βελτιώσω το κώδικα, θα το ξαναστείλω, θα το κάνω σαν δίκτυο. Π.χ. ασχολούμαι και με το ως χόμπι με το 3D printing. Αν κατεβάσω ένα μοντέλο από το ThinkBridge και το τροποποιήσω και το κάνω καλύτερο, γιατί εδώ ότι έχει κάποιες αστοχίες, θα τον ανεβάσω πάλι στο ThinkBridge και θα πω ότι αυτή είναι μια καλύτερη έκδοση, γιατί η αρχική ιδέα ήταν από το ThinkBridge και εγώ το έκανα καλύτερο. Αυτό θα το βοηθήσω. Πρέπει να βοηθάμε την κοινότητα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Απ' την άλλη όμως, κάτι που το κάνεις από το μηδέν, το δουλεύεις χρόνια. Και εμείς εδώ στο εργαστήριο έχουμε κώδικες που τους δουλεύουμε μόνο εμείς, δεν βασιστήκαμε κάπου σε open source. Αυτοί είναι κώδικες που τους έχουμε
και το χρησιμοποιούμε για την έρευνά μας και δεν, τουλάχιστον δεν θα τους δώσουμε στα επόμενα χρόνια. Μπορεί κάποια στιγμή να τους απελευθερώσουμε. Βέβαια, από την άλλη, κάποια προγράμματα που έχουμε, στο τέλος θα βοηθήσουμε την κοινότητα, δηλαδή κάποια προγράμματα που θα αναπτύξουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινότητα, θα το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, είναι κάποια, από όσο το καθυστερήσουμε, γιατί θέλουμε πρώτα να έχουμε την τελική μορφή. Δεν θέλουμε κάτι που ίσως έχει bugs. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, όταν ανεβάζουμε κάτι στο ίντερνετ, θα το κοιτάξει κάποιος και μπορεί να το σχολιάσει, θα πει ο τρόπος γραφής είναι λίγο παράξενος. Γι' αυτό ανεβάζουμε κάτι που είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστά γραμμένο και θα βοηθήσει κάποιους. Δεν θα ανεβάσει κάποιος, για παράδειγμα, προβληματικό κώδικα για να τελειώσει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν είναι το IP Blocks. IP Blocks υπάρχουν παντού. Είπαμε, software, hardware, όπως το Open Course. Μπορεί κάποιος να κατεβάσει DSDL κομμάτια που περιγράφουν κάποιο block κώδικα, κάποιο hardware block μάλλον, και να τα χρησιμοποιήσει στο δικό του design. Για να τα χρησιμοποιήσει, βέβαια θα πρέπει να δει ότι έχει γίνει επιβεβαίωση, είναι ήδη επικυρωμένο, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί λοιπόν το IP block. Μπορεί όμως να μην ταιριάζει ακριβώς σε αυτό που σχεδιάζει, άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια λογική συγκόλυσης, glue logic. Δηλαδή, μια γέφυρα που μετατρέπει τη μία είσοδο στην άλλη και την έξοδο του άλλου στο πρώτο πάλι. Είναι αυτή η λογική της συγκόλυσης. Ως προς το VSDL, για παράδειγμα, υπάρχουν εργαλεία που δημιουργούν τέτοιες πύλες, τέτοια IP blocks, Altera, Xilinx. Στο εργαστήριο VSDL, όχι στο πρώτο εργαστήριο VSDL, στο δεύτερο εργαστήριο VSDL, θα δούμε πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τέτοια κομμάτια κώδικα. Πολύ σημαντικό είναι κάθε φορά να γράφουμε συντηρήσιμο κώδικα. Σας το έχω πει και επιμένω, γιατί εσείς είστε ένα βήμα πριν να πάρετε το δίπλωμά σας, θα πρέπει, αφόσον έχετε αποκτήσει όλες τις άλλες βασικές γνώσεις, να είστε έτοιμοι τώρα να γράφετε και συντηρήσιμο κώδικα για να μπορείτε να ενσωματωθείτε σε μια ομάδα. Συντηρήσιμος κώδικας μας επιτρέπει και να ενσωματωθούμε σε μια ομάδα, ο κώδικας που γράφουμε να μπορεί να το κατανοήσει κάποιος άλλος ομάδας και να μπορούμε να το συντηρήσουμε αν μας ζητηθεί μετά από χρόνια να αλλάξουμε κάτι. Θα πρέπει το μοντέλο να είναι πλήρως κατανοητό και να υπακούει σε κάποιες καλές πρακτικές προγραμματισμού. Ο κώδικας υπάρχουν έγγραφα που καθορίζουν τα coding guidelines, ονομάζονται, δηλαδή καλές πρακτικές για κώδικα, όπου σε κάποιες εταιρείες ξέρετε είναι υποχρεωτικό. Αν πάτε σε μια εταιρεία να εργαστείτε ως προγραμματιστές, μπορεί να σας πούνε, ξέρετε, το coding guideline είναι αυτό, διάβασα αυτές τις 20-30 σελίδες και 100% πρέπει να έχεις συμβατό κώδικα με αυτά τα guidelines, να μην κάνεις ό,τι θέλεις. Βέβαια, λίγο πολύ αυτά που σας μεταφέρω, αυτά θα μεταφέρει και ο κώδικας, δηλαδή, για παράδειγμα, για την ονομασία των μεταβλητών, των συναρτήσεων, τοποθέτηση σχολείων και το καθεξής. Πολλές φορές χρειάζεται να, αν έχουμε παραπάνω από την αρχή, να έχουμε αποθετήριο κώδικα. Το αποθετήριο κώδικα, το GitHub, συνήθως, ή ένα άλλο, όπως και το GitLab, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για να έχουμε εκδόσεις κώδικα, να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο πηγαίου κώδικα, δηλαδή να δούμε ποιος έκανε το submit και γιατί το έκανε. Γενικά υπάρχει η χνηλασιμότητα στο αποθετήριο και μπορούμε να μεταβούμε άμεσα σε οποιαδήποτε έκδοση θελήσουμε. Υπάρχουν εργαλεία για διάφορες γλώσσες που επιβεβαιώνουν τη συμβατότητα, εργαλεία που μπορούμε να τα βάλουμε στο IDE, στο Integrated Development Environment που χρησιμοποιούμε, και να μας εμφανίζει πιθανές αστοχίες ως προς τα coding guidelines. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε, αναφέρει το μήνυμα useless assignment variable, δηλαδή ότι εδώ βάζουμε μια τιμή σε μεταβλητή που δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Και αυτό είναι η coding guideline. Άλλα μηνύματα βλέπετε εδώ στο Visual Studio. Πάντως, ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο για το VSDL που έχει γράψει η ESA, European Space Agency. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρει κάποιος που θέλει να μοντελοποιήσει με VSDL. Είναι ελεύθερο το βιβλίο, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν. Πώς πρέπει να γράφει κώδικα. Πώς πρέπει να γράφει, δηλαδή, τα ονόματα των συναρτήσεων, τα ονόματα των μεταβλητών, γενικότερα μορφή κώδικα, ποιες είναι οι καλές πρακτικές και ποιες πρέπει να αποφύγονται και το καθεξής. Γιατί, ξέρετε,
PSDL που χρησιμοποιείται σε μεγάλα συστήματα, όπως τα διαστημικά συστήματα, δεν γράφονται από ένα άτομο μόνο, γράφονται από εκατοντάδες μηχανικούς και θα πρέπει όλοι να έχουν ένα κοινό τρόπο γραφής. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Βρείτε εδώ το βιβλίο, θα είναι ενδιαφέρον, θα σας βοηθήσει και να κατανοήσετε καλύτερα θέματα του προγραμματισμού, πώς να βελτιώσετε. Αν θέλουμε να ορίσουμε τη μεθοδολογία σχεδίαση, μπορούμε να πούμε είναι η συστηματική διαδικασία της σχεδίασης, επαλήθευσης και προετοιμασίας. Δηλαδή, σχεδίαση, επαλήθευση και προετοιμασία της κατασκευής. Σας έχω πει ότι πρέπει να επικυρώνουμε την ορθότητα της σχεδίασης μας, ότι λειτουργεί σωστά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει. Γι' αυτό κάποιες φορές σε διπλωματικές που βλέπω απαιτούν να έχουν πλάνο ελέγχου και δοκιμών. Δηλαδή, ποιες δοκιμές πρέπει να έχουν pass, να περνάνε, ποιες είναι υποχρεωτικές δοκιμές, ποιες είναι δοκιμές που θα ήταν καλό να υποστηρίζονται, αλλά αν δεν υποστηρίζονται δεν πειράζει, και το καθεξής. Και την κατασκευή ενός προϊόντος. Το σχεδιάσαμε κάτι και το έχουμε στον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κατασκευαστεί. Βέβαια, κάποιος θα πει, μα το κατασκευάσαμε, το έχουμε τόσο πάγκο. Γιατί να μην μπορεί να κατασκευαστεί? Γιατί είναι αυτό που ονομάζουμε DFM, Design for Manufacturability. Σχεδίαση για κατασκευασιμότητα. Γιατί όταν εννοούμε για κατασκευασιμότητα, σημαίνει να μπορεί να κατασκευαστεί σε χιλιάδες προϊόντα. Αν είναι κάθε φορά εμείς να είμαστε από πάνω από το σύστημα, να κάνουμε τις κολλήσεις μία-μία με το πολιτήρι και να δημιουργούμε το ενσωματωμένο σύστημα και να μας παίρνει ώρες και μέρες για να το κάνουμε, και τότε αυτό δεν είναι η βέλτιστη πρακτική. Η βέλτιστη πρακτική είναι όταν σχεδιάζουμε κάτι, να το σχεδιάζουμε με σκοπό να μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό η οποιαδήποτε λεπτομέρεια πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μπορεί κάποιος να καταλάβει, να κατανοεί τις αποφάσεις. Ξέρετε, ως και η βίδα που θα βάλουμε στο συγκεκριμένο σύστημα συνδέεται με την κατασκευασιμότητα. Δηλαδή, κάποιες βίδες είναι πολύ πιο εύκολο να βιδωθούν σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία π.χ. από ένα ρομπότ από άλλες βίδες που θα κάνουν skip. Θα προσπαθεί να τις γυρίσει και θα κάνει skip ο βιδολόγος του ρομπότ. Γι' αυτό έχουν βγει κάποια guidelines ως προς τι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να σχεδιαστεί κάτι για να μπορεί να κατασκευαστεί. Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό κυρίως το διδάσκονται σε τμήματα όπως σχεδίασης προϊόντων που έχουμε εδώ στο ποδομού. Εκεί δηλαδή ένας μηχανικός, όπως ο μηχανικός και μηχανικός προϊόντων, θα φτιάξει το prototype, αλλά μετά πρέπει να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες. Να συνεργαστεί με κάποιον που ξέρει από σχεδίαση προϊόντων για το πώς θα γίνει πιο εύκολα κατασκευάσιμο αυτό το προϊόν. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να εργάζεστε σε ομάδες. Σε μεγάλες εταιρείες δεν υπάρχουν μόνο ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών. Βέβαια, είμαστε ένα core κομμάτι, γιατί από εμάς έρχεται η λειτουργικότητα. Εμείς δημιουργούμε τα ενσωματωμένα συστήματα. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες ειδικότητες, με τους μηχανολόγους, για παράδειγμα, με μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων. Αυτές είναι οι τρεις βασικές ιδιότητες, οι τρεις βασικές ειδικότητες μηχανικών που πρέπει να υπάρχουν σε μια ομάδα. Βέβαια, και ένας μάνατζερ που να έχει γνώσεις οικονομικών, γιατί όλα αυτά συνδέονται και με τα οικονομικά. Μεθοδολογία σχεδίασης καθορίζει τις εργασίες σε κάθε βήμα, τη σχέση μεταξύ των βημάτων, με ακολουθία βημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσετε. Ενδέχεται να περιέχει και χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμό, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε μία αξιόπιστη και προβλέψιμη διαδικασία. Ακόμα και τη διπλωματική εργασία πρέπει να την διαδικασία, επειδή είναι μια σοβαρή επαγγελματική εργασία μηχανικού, ένα project μηχανικού. Γι' αυτό και όλες οι διπλωματικές εργασίες που βλέπω διέπονται από όλα τα στάδια που θα συναντήσετε έξω. Και έχω αποφασίσει και ακολουθώ αυτό εδώ πέρα, βέβαια,
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ευστηρές προδιαγραφές. Γι' αυτό και γενικά διπλωματικές που έρχονται σε μένα, οι φοιτητές αποκτούν μια ευρύτητα επαγγελματικών γνώσεων ως προς τα στάδια, αλλά από την άλλη δεν δύσκολα τελειώνουν σε 6 μήνες. Κάποιες άλλες διπλωματικές αλλού πάνε κάποιοι, κάνουν για παράδειγμα μια διπλωματική, μπορεί να είναι και βιβλιογραφική διπλωματική, και τελειώνουν σε 6 μήνες, αλλά δεν έχεις αποκομίσει τις γνώσεις που θα έπρεπε με μια βιβλιογραφική εργασία. Γι' αυτό θέλω να έχει σίγουρα ανάπτυξη ή ενσωματωμένου συστήματος ή λογισμικού, για να μπορέσετε να καταλάβετε και να κατανοήσετε όλο το flow. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες σχεδίασης. Σημαντική διαφορά στα έργα σχεδίασης, σε διαθέσιμα εργαλεία που έχει κάποιος. Κάθε εταιρεία έχει δικιά της μεθοδολογία, έχει αναπτύξει. Και όσο πιο μεγάλο και πολύπλοκο είναι έργο, απαιτείται μια πιο προσδιορισμένη μεθοδολογία. Είναι γνωστό ότι αρκετά έργα έχουν αποτύχει λόγω έλλειψη ελέγχου ή να το πω και λόγω έλλειψης καταγραφής ενός σωστού προϋπολογισμού. Δηλαδή κάποιος ξεκινάει και λέει θα σχεδιάσω ένα σύστημα, πώς θα στοιχίσει, τι θα πάρουμε, τι κόστος έχει, έχει τους επεξεργαστές, τα καλώδια, κονέκτορες, bla 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 κτλ. 500 ευρώ, για παράδειγμα. Όμως στην πορεία βλέπει ότι συνεχώς αυξάνεται αυτό το κόστος. Δηλαδή, εκεί που είχε πει θα πάρω αυτούς τους 10 μικροεπεξεργαστές, βλέπει τελικά ότι κανείς από τους 10 δεν υλοποιεί αυτό που θέλει. Οπότε πάει και αγοράζει άλλους 10 διαφορετικούς. Αμέσως συνεβαίνει το κόστος. Μετά μπορεί να έχει ξεχάσει, για παράδειγμα, ότι απαιτείται. Ότι απαιτούνται αναλώσιμα. Για παράδειγμα, soldering paste ή PLA, για παράδειγμα, θέλει να κατασκευάσει κάτι πλαστικό. Ξεχνάνε κάποια τα αναλώσιμα και αυτό είναι μέσω κόστος. Και έτσι, πολλές φορές, σε κάποιο project ο προϋπολογισμός διπλασιάζεται ή και διπλασιάζεται. Και το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστή, ας πούμε στους πρώτους υπολογιστές. Ή και σε μετέπειτα υπολογιστές. Δηλαδή, που είχαν ξεκινήσει να σχεδιάζουν υπολογιστή που είχαν budget, για παράδειγμα, 10 εκατομμύρια και τελικά στήγησε 30 εκατομμύρια. Είναι κάτι που γίνεται και θα γίνεται. Δηλαδή το under-evaluation, το να έχουμε μια κατώτερη εκτίμηση για το κόστος του προϋπολογισμού. Πώς πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές τιμές. Τέλος, καλούμαστε είτε να μειώσουμε αμοιβές για να δοθούν τα χρήματα στον εξοπλισμό, είτε ακόμα, αν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη χρηματοδότηση, να γίνει bankruptcy, όπως λέμε, δηλαδή πτώχευση της εταιρείας. Αν δεν μπορεί να ανταπτύξει, εννοείται ότι δεν έχει άλλα έσοδα. Και αυτό το παρατηρώ πολύ και στο Kickstarter. Ξέρετε, το Kickstarter είναι ένα site όπου κάποιος έχει μια ιδέα, οποιοσδήποτε, και λέει θέλω μια ιδέα και δώστε μου λεφτά να την υλοποιήσω και θα γίνετε κι εσείς μέτοχοι σε αυτή την ιδέα. Για παράδειγμα, λέει κάποιος θα φτιάξω, μπορεί να πει, ένα ενσωματωμένο σύστημα που να φροντίζει τα ζώα, ίσως, κάτι. Το περιγράφει εκεί πέρα και λέει θέλω 200.000 ευρώ όμως για να το κάνω. Και μετά έρχονται κάποιοι και του λένε okay, πάρε 50 ευρώ, πάρε 100 ευρώ και του χρηματοδοτούν. Με σκοπό όμως να υποτίθεται να κερδίσουν κάτι και αυτοί και άμα υλοποιηθεί αυτός ο Kickstarter να πάρουν και αυτοί ένα προϊόν, ένα κομμάτι του προϊόντος. Και πολλές φορές αυτός που το είχε την ιδέα, που είχε την ιδέα την αρχική, πάει και νοικιάζει κτίριο, γραφείο, κόσμο, προσωπικό κτλ. Και μετά από ένα χρόνο τελειώνουν τα λεφτά, γιατί είχε βγάλει 200.000 ευρώ, με τόσα πολλά έκπαιδα τα έφεγε σε ένα χρόνο και μετά λέει, συγγνώμη, τελικά με 200.000 ευρώ δεν μπόρεσα να υλοποιήσω αυτό το προϊόν που ήθελα και γι' αυτό σταματάω εδώ, ευχαριστώ που με στηρίξατε και όλοι έχουν χάσει τα λεφτά τους. Γι' αυτό και εγώ ποτέ δεν στήριξα Kickstarter, ούτε θα στηρίξω, γιατί
Έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες για άτομα που δεν ξέρουν να σχεδιάζουν. Μπορεί να έχουν μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που ονομάζεται budgeting. Το budgeting είναι ο προϋπολογισμός, να μπορείς να προδιαγράψεις τις κατηγορίες δαπανών και τα ποσά που απαιτούνται. Κάποιοι λοιπόν που έχουν μεν ωραίες ιδέες, αλλά έχουν μαύρα μεσάνυχτα από προϋπολογισμό, ή το παρουσιάζουν μερικές φορές και γίνεται πάτες. Λέει κάποιος, αυτό θα σηκήσει ολοκληρώ 200.000 ευρώ, δώστε μου, και ενώ ξέρει ότι δεν θα κοστίσει αυτό, θα κοστίσει πολύ παραπάνω, απλώς λένε εκεί πέρα όλο και κάποια κορόλια θα βρεθούν να με στηρίξουν. Και κάποιοι ως παράσυκτα ζουν εις βάρος άλλων. Άλλων που είναι πιο εύπιστοι σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και ως μηχανικοί πρέπει να έχετε και την έννοια του κόστους μέσα. Δηλαδή, να μπορεί, αν κάποιος σας πει αυτό θα κοστίσει τόσο και μπορεί να σας εξηγήσει, πρέπει να έχετε την ικανότητα να το κρίνετε αυτό που σας λέει ο άλλος, αν βγάζουν νόημα τα νούμερα. Εννοείται ότι πρέπει όμως να έχετε μια ευρή αντίληψη σε θέματα της επιστήμης μας για να μπορείτε να κοστολογείτε κάτι με ασφάλεια. Σε μια τυπική μεθοδολογία σχεδίασης καθορίζονται οι προδιαγραφές στο πρώτο βήμα. Στη συνέχεια έχουμε τις λειτουργικές, οι προδιαγραφές μπορεί να είναι λειτουργικές απαιτήσεις, απαιτήσεις απόδοσης, κατανάλωσης, κόστους, συσκευασίας. Θέματα που πρέπει να τα καταγράψουμε στην αρχή, να ξέρουμε πού στοχεύουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Και συνεχώς πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Ώστε αν κάποια στιγμή αποτύχουμε σε κάποια επαλήθευση που είναι όμως που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμη, δηλαδή ότι αν αποτυχάνει σε αυτό το check, τότε σημαίνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε κάποιο κομμάτι. Γιατί σας είπα ότι υπάρχουν και κάποιες δοκιμές που είναι nice to have. Εκεί και να αποτύχει, απλώς σημειώνουμε ότι έχουμε αποτύχει και σε κάτι προαιρετικό. Δεν προκαλεί πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, στη μεθοδολογία αυτή της σχεδίασης, έχουμε καταγράψει όλα αυτά και θα πρέπει να ξεκινήσουμε με διερεύνηση του χώρου σχεδίασης. Design Space Exploration, αυτό το DSE. Ξέρετε, είναι και σαν ορολογία DSC. DSE, Design Space Exploration. Και αυτό στην έρευνα το συναντάμε πάρα πολύ, όπως και με τους υποψήφιους διδάκτες που έχουμε, κάνουν συνεχώς Design Space Exploration. Ψάχνουν δηλαδή στην ομάδα μου, ψάχνουμε το χώρο σχεδίασης για να ξέρουμε και να τοποθετήσουμε ακριβώς το προϊόν μας και πού θέλουμε να καταλήξουμε. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει το Design Space Exploration? Μπορεί να γίνει με προσομοιώσεις, με την εμπειρία του σχεδιαστή, με μετρικά εγχειρίδια πληροφοριών, data sheets, με διερεύνηση, σχετική πληροφορία και σε παρόμοια έργα. Και γιατί το λέω αυτό έτσι με κάποιο περισσότερο τόνο? Γιατί στις διπλωματικές εργασίες που βλέπω, από τα πρώτα κομμάτια είναι το DSE, δηλαδή ζητάω τουλάχιστον 5 με 10 προϊόντα παρόμοιας λειτουργικότητας που υπάρχουν ήδη έξω ή papers που περιγράφουν αυτή την τεχνική να αναλυθούν, να εξεταστούν και να εξαχθούν συμπεράσματα. Δηλαδή αυτά τώρα τα βήματα, κάποιος που έχει κάνει διπλωματική μαζί μου θα τα έχει δει ή θα τα δει και θα καταλάβει ότι τη σημαντικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει κάνει διπλωματική και από εσάς θελήσει κάποιος να έρθει και θα ήθελα να σχεδιάσετε μαζί μου κάποιο σύστημα, ειδικά αν σας αρέσουν τα σωματωμένα συστήματα, θα δείτε ότι και το DSE, Design Space Exploration, είναι ένα από τα requirements που απαιτώ. Όπως και οι προδιαγραφές. Δηλαδή, κείμενα τα οποία γράφονται με κάποιο επίσημο τρόπο, γιατί αποτελούν και τις πρώτες σελίδες της διπλωματικής εργασίας. Δηλαδή θα δείτε, τα άτομα που κάνουν διπλωματική εργασία σε μένα, στις πρώτες εβδομάδες έχουν γράψει το κεφάλαιο, το μισό κεφάλαιο πρώτο, που είναι παρόμοια έργα, και το μισό κεφάλαιο τρία, το οποίο είναι η προδιαγραφή συστήματος. Δηλαδή είναι έτοιμο το κείμενο. Και στη συνέχεια έχει μια σειρά από βήματα που ακολουθεί, που έχω εγώ τη δικιά μου διαδικασία σχεδίασης, που όμως δεν είναι μια παράξενη διαδικασία σχεδίασης, είναι η διαδικασία σχεδίασης που ακολουθούν
που ακολουθείται από τους μηχανικούς σε μεγάλες εταιρείες. Και εγώ είχα εργαστεί, ξέρετε, για ένα χρόνο στο Βέλγιο, όχι στα ΟΗΧΙΑ βέβαια του Βέλγιου, ως ερευνητής σε ένα από τα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης, IMEC, J-M-E-C, IMEC, ένα ερευνητικό κέντρο που είχε εκατοντάδες ερευνητές όπως και εγώ, με υποτροφή από τη Marie Curie, και κοντά εκεί, σε ένα τέτοιο, σε ερευνητές που έχουν πάρει πολλά βραβεία, ήμουνα δίπλα, και από εκεί, όταν ήμουν ως συμβουλάκτορας, μπόρεσα και δημιούργησα αυτόν τον τρόπο σχεδίασης, παρατηρώντας πώς ήταν επιτυχημένα τα έργα τους, όλα αυτά τα στάδια λοιπόν που τα μετέφεραν και τα λοιπά, και εγώ από τότε τα έχω υιοθετήσει και σας τα μεταφέρω και σε εσάς, για να μπορέσετε να γίνετε κι εσείς μηχανικοί επαγγελματίες έξω, είτε ασχολείτε με έρευνα, είτε με έργα υλοποίησης, δηλαδή αυτό που ονομάζεται εφαρμοσμένη έρευνα. Δηλαδή μια έρευνα που απλώς, όχι απλώς, να, το απλώς είναι άσπαστο δηλαδή. Μια έρευνα που την εφαρμόζεται σε συστήματα, είτε λογισμικού, είτε ενσωματωμένα συστήματα. Σε αυτό το σημείο, όμως, ήρθε η ώρα του διαλύματος. Είναι η ώρα 2.30. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Και ως προς την προετοιμασία στο εργαστήριο, Αντώνη, θα δώσουμε κάποιες οδηγίες πριν το διάλειμμα ή μετά. Ή Δημήτρη, θα μου πείτε λίγο να τους πούμε να κατεβάσουν κάποιο πρόγραμμα. Το AnyDesk βασικά είναι. Οπότε συνδεθείτε και 41. Ξανά 10 λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στο εργασία. Χαιρετώ λοιπόν για 10 λεπτά και επανερχόμαστε και 41 σε αυτό το κανάλι.